Καλησπέρα, αγαπημένοι ουρακοτάκοι. Σήμερα βρισκόμαστε στο Family στην Πούλα και σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη, τους Γκαζόζο. Καλησπέρα. Ας ξεκινήσουμε με το να σας στηθεί ο καθένας. Γεια σας, είμαι ο Αριώνας και είμαι ο τραγουδιστής της μπάντας. Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος και είμαι ο κιθαρίστας της μπάντας. Είμαι ο Θοδωρής και είμαι ο ντράμερ της μπάντας. Είμαι η Εύθη και είμαι η μπασίστρια της μπάντας. Γεια σας, είμαι ο Παντελής και είμαι ο πιανίστας της μπάντας. Γεια σας, έπαιξα κιθάρα. Τέλεια, λοιπόν έχουμε 5 συστατικά λοιπόν για μια πολύ δραστική Γκαζόζο. Σωστά. Τα υπόλοιπα συστατικά ποια είναι, η συνταγή, η μυστική. Θέλεις να σου το πω τώρα, ε. Έχει δύο βασικά συστατικά μέσα που χαρακτηρίζουν ουσιαστικά αυτό που κάνουμε. Και είναι τα γκάζια, τα μουσικά που έχουμε γενικά on stage και τη ζωή. Επειδή είναι πολύ ζωηρό όλο αυτό το πράγμα που βγαίνει, αυτή η λέξη μας κάλυπτε 100%. Το έχει μέσα αφού το θέμα αυτό. Έχει επίσης και κάτι ακόμα, επειδή είναι με διαχρονικό ποτό γενικά η Γκαζόζο και η μουσική που παίζουμε καλύπτει αρκετή μεγάλη γκάμα εποχών. Οπότε τέλειξε πάρα πολύ, το κόνσεπτ είναι αυτό. Είχα δει στη σελίδα σας την περιγραφή ότι λέει ότι είστε 2 ώρες συνεχόμενο πάρτι. Ισχύει. Γιατί μόνο 2 ώρες και ή λίγο παραπάνω ή γιατί 2 ώρες και όχι κάτι λιγότερο. Αριώνα μου. Αντέχεις παραπάνω. Ναι, κύριε. Δεν ξέρω αν μας έχεις δει εσύ προσωπικά live. Εκτός του παιχνιδιού. Εντάξει, νομίζω ότι 2 ώρες είναι πολλές, αλλά και λίγες μαζί. Γιατί εντάξει, εγώ προσωπικά έχω όρεξη να τραγουδάω και 5 και 6 ώρες. Αλλά γενικά σε ένα πάρτι δεν νομίζω ότι υπάρχει πάντα ένα όριο λήξης. Οπότε εμείς το έχουμε βάλει έτσι, αλλά έχουμε να κάνουμε και παραπάνω πράγματα και μουσικά εννοώ, αν θέλουμε. Από κάτω να μας ακούσουν κι άλλο. Είναι σαν τα παιχνίδια του Luna Park, τα δυνατά παιχνίδια. Για κρατάνε λιγότερο. Έτσι πηγαίνει. Σωστός. Τέλεια. Να ξεκινήσω να πάρω έναν προσωπικά για να σας γνωρίσουμε σιγά σιγά. Να ξεκινήσω με σένα. Έχεις κάνει κάποιες μουσικές σπουδές ή κάτι αντίστοιχο? Ναι, είμαι τελειόφοιτος του Ιωνίου Πανεπιστημίου Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Τέλεια. Λοιπόν, βρίσκομαι στην Αθήνα όχι πολύ καιρό. Γνώρισα τα παιδιά και σωματώθηκα στους Γκαζόζο τελευταίως ουσιαστικά και συνεχίζουμε από εδώ και πέρα και ελπίζω. Και το πρώτο μέλος στον Γκαζόζο? Το πρώτο μέλος? Εγώ που το έστησα. Εγώ το ξεκίνησα όλο αυτό σαν ιδέα. Το είχα όλο το κόνσεπτ έτοιμο στο μυαλό μου γενικά στημένο και ήθελα κάποια στιγμή απλά να βρω τα άτομα να το επαντρώσουμε πλέον αυτό το πράγμα να κυκλοφορήσει και ζωντανά. Και ο πρώτος που ενσωματώθηκε στο σχήμα είναι ο κύριος από εδώ. Δέσαμε πάρα πολύ ωραία, ταιριάξαν οι χημίες μας, γενικά οι ιδέες μας, τα πάντα όλα, οπότε... Ήτανε πάρα πολύ αστείο γιατί κάνει η Εύφη, ξέρω εγώ, ότι ψάχνει αυτό, 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 αυτό και αυτό. Θα δηλαδή, βάλει ένα κατεβατό τρελό. Ένα κατεβατό που έπρεπε να πληρεί κάποιος ή και όχι. Ξέρω εγώ, κάποιες προδιαγραφές για να μπει. Δηλαδή ήταν άλλη μια audition που έπρεπε να περάσει για να μπει στην Εύφη. Και τέλος πάντων, τις κάνω απλά όταν ζήταγε κάποιο τραγουδιστή ότι νομίζω σου κάνω. Μέχρι εκεί, τέλεια, έτσι δεν ήταν. Ήταν πολύ αποφασισμένο. Άρα δεν γνωριζόσασταν από πριν. Όχι. Είχα βάλει αγγελία. Ναι. Και απλά η απάντηση σε όλα αυτά τα δεδομένα ήταν νομίζω σου κάνω. Και το συνάντησα και με το που το βλέπω και μου λέει 3 κουβέντες, λέω «Oh my god, αυτός όντως μου κάνει». Ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα να βρω. Ήταν τρομερή η τύχη αυτή. Δηλαδή αγγελία, παραγγελία πραγματικά. Αγγελία, παραγγελία όπως το λες ακριβώς. Πολύ ωραία. Μας έκατσε. Και η σχέση με τη μουσική πώς ξεκίνησε? Η σχέση με τη μουσική, κοίταξε, μουσική παίζω από μικρή γενικά, από 10 χρονών. Ήταν γνωστά, ξέρεις, που έχω μια κιθαρούλα στο σπίτι, ένα πιανάκι, ένα αυτό, κάτι ψηλό έπαιζε. Από εκεί πέρα πιο επαγγελματικά, ξεκίνησε στα 18 μου, που αποφάσισα πια να το σπουδάσω το θέμα, όχι τόσο την μουσική θεωρία, όσο μουσική τεχνολογία. Έπλεξα λίγο στο πιο τεχνικό κομμάτι. Σπούδασα λίγο ηχοληψία και μουσική τεχνολογία. Παράλληλα άρχισα να παίζω σε μπάντες. Τότε βέβαια δεν έπαιζα μπάσο, έπαιζα πλήκτρα. Έχεις περάσει και σε βόλα. Ναι, έχω περάσει σε βόλα τα όργανα και εγώ. Η αγάπη του μπάσου βέβαια υπήρχε από την εφηβεία μου, αλλά ουσιαστικά υλοποιήθηκε το όνειρο στα 27-28. Εκεί το πήρα σοβαρά το θέμα και ξεκίνησα να ασχολούμαι. Και από τότε έμεινε βέβαια η μόνη μου αγάπη. Και ασχολούμαι αποκλειστικά με αυτό. Τα παράτησα όλα. Η σχέση με τη μουσική πώς ξεκίνησε? Εμένα σχετίζεται και ο πατέρας μου, ο οποίος είναι μουσικός, παίζει πιάνο
Από μικρός άκουγα εκείνον, άκουγα γενικά μουσική. Πολύ όμως μέσα στο σπίτι υπήρχε μουσική πάρα πολύ, όλο το 24ωρο, οποιαδήποτε ώρα. Δεν είπα ποτέ από μικρή ηλικία ότι θα γίνω τραγουδιστής ή μουσικός κτλ. Απλά είχα στο αυτί μου πάντα αυτό ότι μου αρέσει η μουσική. Έκανα κάποιες κινήσεις να μάθω πιάνο, έκανα κάποιες κινήσεις κιθάρα παίζω για να συνοδεύω τον εαυτό μου, έτσι δεν είμαι κιθαρίστας, αλλά okay, ας το έχω λίγο ας πούμε. Και ξαφνικά, γύρω στα μόλις τελείωσα το σχολείο, ενώ ακόμα δεν το είχα τελειώσει το σχολείο, λέω ότι δεν νομίζω να ακολουθήσω κάτι τέτοιο. Μπήκε το μικρόβιο ξαφνικά μέσα μου, κάποιος με κόλλησε, κάτι ξύπησε, ναι. Και λέω ότι ενώ θα σπούδαζα διοίκηση επιχειρήσεων, θα έφευγα στην Αγγλία, όλα αυτά τέλος πάντων, δεν τα σκεφτόμουν καθόλου εκείνη την περίοδο και είπα ότι θα ασχοληθώ με ένα πράγμα και μόνο, που ξεκολουθώ να το λέω, που θα είναι η μουσική. Και το τραγούδι, δηλαδή τραγουδιστικά. Αυτό νομίζω ότι με κάνει χαρούμενο και ό,τι και να γίνει είναι η αγάπη μου και θα συνεχίσω να το ακολουθώ αυτό. Και ό,τι προκύψει από εκεί πέρα. Αυτό ουσιαστικά. Ο επόμενος που μπήκε στην πάντα. Ο Χρήστος. Τέλεια. Η σχέση με τη μουσική. Ξεκίνησα, ακόλουθησα φυσικά ένα σύνθεσμο με τη μουσική. Περισσότερη μουσική το ακολούθησα. Ξεκίνησα στα 13 με τη φάρα. Με κέρδισε η ηλεκτρική, συνέχισα με την ηλεκτρική. Στο 2, ιδιαίτερα μαθήματα κτλ. Μέχρι την πιστοποίηση. Έπαιξα σε αρκετά γκρουπ με φίλους. Εντάξει, ο καθένας νομίζω μέσα του καταλαβαίνει με τι θέλει να ασχοληθεί στην πορεία, αν το κερδίζει κάτι. Ναι. Αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό. Τέλεια. Και τώρα κιθαρίστης ή drummer, λοιπόν, ο τελευταίος. Drummer. Ποιος παίζει το κιθαρό. Μα τι είστε εσείς, για παιδιά. Παίζω λίγο, όχι καλά, διαφορετικά, αλλά το οργανώμουν τα τύμπανα από μικρή ηλικία με φυσιολογική σειρά, πρώτα άκουσα μουσική και μετά έπαιξα μουσική. Κυρίως αυτοδίδακτος. Το καλύτερο μου σχολείο ήταν μέσα από τις μπάντες, τα μαγαζιά και τα σχήματα. 18 χρόνια, μέσα από διάφορες δουλειές. Μέχρι που ο Χρήστος με πήρε τηλέφωνο πριν λίγους μήνες για τις ανάγκες του X-Factor, έπρεπε να δυναμώσει η μπάντα, να γίνει full band, λέω, να φύγει από το τρίο. Τα παιδιά τα είχα δει live. Έτσι κι αλλιώς και μου άρεσε αυτό που παίζανε και το πώς το παίζανε. Γνωριστήκαμε και γίναμε μια παρέα και εκτός σκηνής. Πολύ ωραίο αυτό, δηλαδή. Νομίζω ότι λέει ψέμα τον πρώτο, γιατί τώρα ένα μήνα τελειώνει τα μαθήματα που κάνει drums και το προσπαθεί, δεν το έχουμε πει, είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό. Γι' αυτό έκανα πρόβα ένα μήνα. Ναι, δηλαδή για αυτό πηγαίνει σε οδείο για αυτό που θα ακολουθήσει, ας πούμε. Εντάξει, το παλεύουμε μαζί με τα μαθήματα. Που γίνουμε στο 2, μαθαίνει. Εντάξει, τα παιδιά πολύ συγκαταβατικά και διαλλακτικά. Είναι πολύ, έχουν πολύ υπομονή, περιμένω να μάθουν. Θα είμαστε μαζί. Όχι, εγώ είμαι, φυσικά είναι το κλασικό αστείο. Οπότε λοιπόν όλοι πέρασατε από πολλές μπάντες, αλλά το λιμάνι σας ήταν η Καζόντου. Το ψυγείο μας. Ποια ήταν η απόφαση, δηλαδή ποια μέρα αποφασίσατε πως ναι, θα πάρουμε μέρο σε ένα παιχνίδι στην τηλεόραση και αυτό το παιχνίδι θα είναι το X Factor. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα στην Ελλάδα σας? Λοιπόν, εγώ γενικά ήμουν πολύ κατά, δεν ήθελα να το είχα κάνει στο παρελθόν αυτό και με άλλα show γενικά, μουσικά και τα λοιπά. Δεν ήθελα να πάω, απλά επειδή συνομιλήθηκαμε, ας πούμε, πήρε η Εύη τηλέφωνο. Μας χαροκρίναν γενικά από το περιβάλλον μας να το κοιτάξουμε λίγο το θέμα, ναι. Θα μας τέλειαζε γενικώς. Και δεν το λόγο ήταν αυτό. Αν και δεν το είχαμε έτσι πολύ στο μυαλό μας, αλλά όμως καταφέραμε να προσπίσουμε τελικά. Δηλαδή, αν μου λέγανε θα πας μόνος σου, όχι επειδή δεν μ' αρέσουν αυτά τα παιχνίδια, απλά πίστευα μάλλον, δεν είμαι άνθρωπος που θα ήθελα να πάω σε ένα τηλεοπτικό σοου για χιλιάδες μου λόγους. Εντάξει, μέχρι που το συζητήσαμε με την Εύση τηλεφωνικά και μου λέει, ξέρω εγώ, πολύ παρείστηκα, εσύ δεν πάμε, γιατί όχι, ξέρω εγώ, τι. Ξέρεις, πολύ απλή ερώτηση, είναι σαν να μου λέει, γιατί δεν πάμε για καφέ, τι να κάνεις. Ναι. Και λέω, μετά από σκέψη και αυτό, ας πάμε. Και κόλλησε έτσι το ποτό. Και πήγαμε. Προσωπικά για εμάς τους δύο τώρα μιλάω, τα παιδιά... Δεν ήρθαμε. Δεν πήγαμε. Δοκιμαστήκατε λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι. Αποχωρήσατε
το πρώτο live, αν κάνω λάθος, τα συναισθήματα σας ποια ήτανε. Που παρόλα αυτά που έφυγε, που φύγατε σαν group, κάποια group μείνανε. Καταρχάς ήμασταν το μόνο group το οποίο δεν φτιάχτηκε. Δεν ήταν group, δηλαδή δεν φτιάχτηκε στο παιχνίδι. Και το μόνο group δεν ήταν της μπάντας που μπήκε στα live. Αυτό. Δηλαδή. Πέρασαν όλες τις δοκιμασίες και πήγαν διάφορες μπάντες. Εντάξει, δεν περάσαμε τα παιδιά. Περάσαμε εμείς στο live αυτό που θεωρήσαμε ένα κατόρθωμα και κάτι OK για να περάσει. Όχι επειδή φτάσαμε στα live, θέλαμε παραπάνω, έτσι μην λέμε ψέματα, αλλά ήμασταν η μόνη μπάντα που πήγε στα live. Αυτό δηλώνω, ας πούμε, κάτι. Εντάξει, ρώτησε γιατί πώς το είδαμε που αποχωρήσαμε. Ναι, δηλαδή, εγώ είδα και άλλα σχήματα να συνεχίζουν. Προσωπικά εμένα μου σύνησε λίγο. Εμένα, αν με ρωτήσεις προσωπικά, θα σου πω ότι όλοι οι καλλιτέχνες που συνεχίζουν είναι πολύ αξιόλογοι, αλλά αισθάνθηκα ότι δεν διαγωνίστηκα συγκροτήματα, δεν διαγωνίστηκα μουσικούς ή οτιδήποτε. Ήταν όλοι τραγουδιστές, οι οποίοι ενώθηκαν για αυτό το σκοπό. Δεν ήταν πάντα. Δεν αποτελούσαν πάντα. Ναι, δηλαδή ήταν σαν να τραγουδάγαμε όλοι εμείς. Αν ήταν έτσι, οκ. Okay. Απλά, εντάξει, ο drummer, μπάσο, πλήκτρα, εγώ τραγουδούσα, ήταν τελείως μπάντα. Οκ, okay, καταφέραμε να πάμε στα live εμείς και μόνοι μπάντα. Εντάξει, ευχαριστημένοι είμαστε. Από ό,τι είδαμε, εντάξει, φύγανε γενικά όλα τα group πλήν των Stereo Soul. Τα παιδιά, εντάξει, είναι ταλεντάρες, φωνάρες, οκ. Okay. Δηλαδή παίζει το πρώτο live να τους ψήφισα κι εγώ. Έτσι, γιατί εντάξει, το έχουν τα παιδιά. Ψήφισε και εγώ τώρα, στο τελικό παιδιά. Και δεν τους θεωρώ group, τους θεωρώ ένα ντουέτο ας πούμε, που είναι κάτι ξεχωριστό και διαφορετικό, οκ okay, αυτό. Εντάξει, είδαμε όμως ότι γενικά δεν τραβήξανε τα group ας πούμε. Και φάνηκε πρώτο live εμείς, δεύτερο live όλοι οι υπόλοιποι. Πλήν τους θεωρώ. Γενικά η Ελλάδα μάλλον δεν είναι έκανε ακόμα να υποστηρίξει έτσι πάντες. Έχουν μια τάση προς τους solo καλλιτέχνες. Δεν νομίζω ότι φταίνει πάντα σε αυτό. Είναι θέμα κοινού και πολύ. Σαν πάντα, πώς θα αντιμετωπίζετε αυτό? Αλλά εισπράξαμε πάρα πολύ αγάπη. Εισπράξαμε και πολλά θετικά σχόλια. Εννοείται για να μην λέμε ψέματα που υπάρχουν και αυτοί που λένε τα αρνητικά σχόλια. Όπου και να φτάσουμε πάντα, κάθε καλλιτέχνη θα ακούει και είναι καλοδεχούμενο. Εννοείται. Αλλά εντάξει, είδαμε πολύ αγάπη. Δηλαδή και στα μέσα, τα social κτλ. Και όλα αυτά. Και ο καθένας ξεχωριστά. Στον δρόμο μας σταματάνε συχνά. Ναι. Σε καθημερινή βάση μπορώ να σου πω, θα με σταματήσει κάποιος και θα μου πει μια καλή κουβέντα. Κάτι ας πούμε. Η επόμενη μέρα ποια διαφορά είχε με την προηγούμενη μέρα πριν από το live? Την επόμενη μέρα. Αυτό, πώς το νιώθεις εσύ? Και ελεύθερος χρόνος πλέον. Θα τις ατελείωτε σε όλο το γυρισμάτο. Γιατί μιλάμε για γυρίσματα 18 ώρες, 20 ώρες. Ήμασταν εκεί σχεδόν με ένα μεριά εκεί πέρα. Οπότε η πρώτη μέρα ήταν πολύ ωραία, δηλαδή κάτσαμε σε μια καρέκλα από τα μόνια και είπαμε ότι μπορώ να πάω να κάνω ένα μπάνιο. Κάτι. Άλλη ήταν ωραία αυτές. Γενικά είναι πολύ δύσκολο το όλο αυτό και σωματικά και ψυχικά. Είναι ατελείωτες ώρες. Δεν φαίνεται τώρα. Ναι, στην οθόνη βλέπεις ότι βγαίνεις μια χαρά. Είσαι μια χαρά. Αυτό το να κάνεις απλά όμως. Το από πίσω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν αυτοί που βλέπουν το show. Για ένα λεπτό αφιερώνεις μια εβδομάδα. Αυτό, ναι. Και ωράρια τα οποία μπορεί να τελειώσει και 5-6 το πρωί, έτσι. Την επόμενη μέρα πάλι στις 11 το πρωί. Κάπως έτσι. Αλλά εντάξει, προσωπικά αυτό θέλαμε. Δηλαδή, ασχολιόμασταν με τη μουσική, με το show. Οπότε υπήρχε κούραση αλλά και μια ευχαρίστηση. Είναι γλυκιά κούραση. Είναι γλυκιά κούραση, ναι. Δεν την νιώθει εκεί. Σα αποζημίωσε όλη η προσπάθεια που κάνατε. Θα μιλήσω κανένα σχέδιο. Εγώ νομίζω μόνο κερδισμένη. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Και σε προσωπικό επίπεδο, καθένα η εμπειρία μου πήρε και σαν σύνολο. Νομίζω ότι. Αν και μακάρι πιο πολύ στην πορεία τώρα, στη συνέχεια. Το τι μα έχει. Άμα περάσει κάποιο καιρό και βγει ένα καινούργιο παιχνίδι στην τηλεόραση, αντίστοιχο. Ναι, θα τα γυρίσουμε όλα. Δεν είναι κακιά ιδέα. Δεν ξέρω, μπορεί να έχετε κάτι στο μυαλό σα. Όχι, σαν πάντα δεν έχω συζητήσει κάτι, αλλά. Δεν θα αποκλείουμε και τίποτα. Δεν ξέρω, αυτό θα έχει να κάνει με τη στιγμή εκείνη πώς θα μας έρθει στο μυαλό. Οπότε κάποια στιγμή θα πάρει πάλι ένα τηλεφώνημα. Νομίζω ότι όμως έτσι θα γίνει. Ναι. Γιατί δεν πάμε. Εγώ θα προτιμούσα να το κάνω στο εξωτερικό για να το συνδυάσουμε και με ένα ταξίδι λίγο, να δούμε και κάτι άλλο. Όπως είπατε και πριν οι ίδιοι, ότι στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο να αντέξει ένα group. Κάποια αλλαγή που ίσως θα κάνατε, κάτι το οποίο να ξεχώριζε ακόμα περισσότερο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που ξεχωρίζει σε εμάς είναι η ενέργεια που έχουμε. Γιατί. Εννοείται ότι δεν θα δώσω παραδείγματα, αλλά εγώ, σαν θεατής μιας άλλης μπάντας, γνωστής αν γνωστής,
αυτό που λείπει και θέλω να καταφέρω σε αυτήν σαν τραγουδιστή είναι η ενέργεια και αυτό το πάρτι γενικά. Γιατί είναι πολύ στημένο αυτό που βλέπω από άλλες μπάντες. Μπορεί να υστερούμε σε άλλα πράγματα σίγουρα, έτσι, είμαστε καλύτεροι των καλύτερων. Αλλά αυτό που έχουμε να δώσουμε θεωρώ ότι είναι μια αληθινή ενέργεια που βγαίνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρει κάποιος και να το εισπράξει ο θεατής. Συγγνώμη, στην εποχή είναι ενέργεια που την αντλούμε καθαρά από τη μουσική. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι που δεν πίνουμε καν αλκοόλ καλά για να καταλάβεις. Και αν μας δεις εκεί πάνω θα νομίζεις... Πίνουμε καζόζα. Ναι. Τέλειο. Ναι, αυτό. Γενικά η ενέργεια είναι που θεωρώ κάτι ξεχωριστό και φαίνεται στον άλλο. Και κάνουμε και διάφορες αλλαγές σε κομμάτια, διασκευάζουμε, τα παίζουμε με το δικό μας στυλ. Επίσης γράφουμε κομμάτια. Άρα δεν πειράζεται μόνο κομμάτια, έχετε και δικιά σας μουσική. Ναι, έχουμε γράφουμε και τραγούδια. Γράφει. Όχι. Στο παρόν οι δυο μας γράφουν, αλλά στην πορεία δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει. Θα δείξει. Είναι φρέσκια η σύνθεση ακόμα, θα το δούμε αυτό. Η μεγαλύτερη έμπνευση για να γράψει κάποιο στίχο. Στίχο. Τι γράφετε, κάνω ότι γράφετε και στίχο και μουσική. Και τα δύο γράφουμε. Και τα δύο. Άρα ρωτά και για τα δύο. Ναι. Στο στίχο το έχει έκπληξη πολύ. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Ελληνικό ή ξένο. Και τα δύο. Και τα δύο, ό,τι χρειαστεί. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Μπορεί να είναι κάτι της ημέρας που θα μου τύχει ή να έχω ένα θέμα καιρό και να θέλω απλά να το αναπτύξω. Δεν έχω συγκεκριμένο μοτίβο. Είναι λίγο φόρμητο όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, κάπου μέσα. Περνάει από κάποιο έλεγχο το τραγούδι, αν μας αρέσει ή όχι. Έλεγχο του αυτιού μας. Ναι, αυτό. Ενώ μπορεί να γράψει κάτι, να το πα στα παιδιά και να σου πει τι είναι αυτό. Ένα ωραίο τραγούδι είναι αντικειμενικά ωραίο. Όταν είναι κάτι ωραίο δεν μπορεί να πει ότι. Μπορεί να αρέσει, ας πούμε, σε εμάς και να το πάρει. Έχει ένα όριο. Υποκειμενικό είναι να μην αρέσει σε εμάς και να πει ότι. Ναι, εγώ θα έλεγα αν σε κουνάει, περνάει. Δηλαδή κάπως έτσι πάει. Αυτό είναι το μότο. Για μένα λοιπόν που προσωπικά δεν έχει τύχει να σας δω live σε κάποια μουσική σκηνή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το που ανεβαίνετε στη σκηνή, γιατί τι γίνεται. Είναι αυτό το. Πώς ξεκινάει αυτό το μεγάλο πάρτι. Μια έκρηξη, μια τεράστια γίνεται. Με τον Αρίο να αναλείπει επί σκηνή. Βασικά ναι. Κάνω την είσοδο. Με ελικόπτερα, έλεγε, με jet ski ανάλογα που είμαστε, έχει διάφορες μεθόδους. Ένα πνευστήρα με τρακτέρ αν είμαστε. Ναι, αυτό. Εγώ πιστεύω ξεκινάει με το πιο βασικό στίχο. Πέρα από ένα intro που έχουμε συνήθως. Ξεκινάει με το. Το έχουμε πει και στην πρώτη βιζιόν του παιχνιδιού, με το Let me entertain you. Αυτό ο στίχος δηλώνει αυτό που θα ακολουθήσει ή αυτό που θέλουμε να ακολουθήσει. Και γι' αυτό νομίζω είναι ένα κομμάτι σταθμός για μένα. Όχι επειδή είναι μια κομματάρα ή τίποτα. Εγώ καταρχάς έχω Θεόδωρο Μπι Williams. Είναι. Δεν ξέρω. Είναι το πρότυπο, δεν ξέρω. Είδωλο. Ξέρεις, είμαι σαν το. Είμαι ο μεγάλος φαν, ας πούμε. Τέλος πάντων, και έχω βάλει αυτό το κομμάτι, σαν αρχή. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύουμε και θέλουμε να ακολουθήσει. Γιατί αυτό το πράγμα χαρακτηρίζει και τον λόγο που στήθηκε η πάντα. Ουσιαστικά, δηλαδή, το κόνσεπτ που είχα εγώ στο κεφάλι μου ήταν αυτό, να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα διασκεδάζει και θα κουνάει τον κόσμο, τίποτα παραπάνω. Ήθελα να έρχονται, να ξεκινάνε τις έγνοιες τους όλα, να περνάνε 2 ώρες καλά και να φεύγουν λες και έχουν κάνει 3 ώρες ψυχοθεραπεία. Αυτό. Το πετυχαίνετε. Νομίζω πως ναι, μέχρι στιγμής από αυτά που μας λένε τουλάχιστον. Δεν θα μα λένε ψέματα. Ναι, όσον αφορά το live. Γιατί από την τηλεόραση όταν είσαι στον καναπέ δεν μπορείς να. Καλά, εννοείται, ναι. Μην μιλήσει για live. Έχω ακούσει και από τον καναπέ που πήγα να του πάρει ο ύπνος. Φυσικά και εγώ το έχω ακούσει. Και άνοιξε την τηλεόραση στο τέρμα και δεν ξέρω, χόρευε πάνω στον καναπέ. Και δεν ήταν γνωστή μας ή κάτι τέτοιο. Ναι, απλά σε γενικές γραμμές το live μετράει. Βρισκόμαστε στην Ελλάδα του 2016 που οικονομικά τουλάχιστον τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Τι λες, μια χαρά πηγαίνει σε εμάς. Έχουμε 2 iPhone εδώ πέρα. Έχουμε αμάξια. Καλά το άρχισε. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά προβλήματα οικονομικά. Πιστεύετε ότι κάποιος θα έδινε κάποια χρήματα για να πάει να δει ένα live και γιατί συγκεκριμένα εσάς? Δηλαδή, άμα κάποιος έχει περιορισμένα χρήματα στην τσέπη του, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ναι. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για εσάς, ισχύει για όλους τους μουσικούς. Ότι δεν υπερβαίνουμε κατά πολύ το μέσο όρο χρημάτων που διαθέτει ένας νέος. Για 100 ευρώ το εισιτήριο δεν είναι τίποτα τρομερό. Οπότε έχει τη δυνατότητα κάτι να έρθει να μας δει. Εγώ νομίζω ότι και τώρα τέτοιες είναι οι εποχές που ο κόσμος και να έχει πολύ να βγει. Αλλά το σκέφτεται 2 και 3 φορές παραπάνω, ίσως. Ναι. Ο Έλληνας είναι λίγο έξω καρδιά. Νομίζω ότι θα προτιμήσει να διασκεδάσει από το να έχει να φάει το ψωμί του αύριο. Το έχουν αποδείξει άλλωστε. Αν δει τα μαγαζιά είναι όλα γεμάτα. Παρόλο που δεν υπάρχει χρήμα.
Κάτι λέει αυτό. Ότι η διασκέδαση είναι τελικά. Την έχουν ανάγκη. Την έχουν ανάγκη. Και εμείς ενώ κουραζόμαστε έτσι γλυκά πάνω στη σκηνή κτλ. Ο κόσμος ξεκουράζεται και αυτό θέλω να το πετύχουμε δηλαδή. Να ξεκουραστεί βλέποντας μια μπάντα με ενέργεια. Και να περάσει καλά. Και εντάξει, σιγά τώρα αυτό που λέει και έφυγε, ότι τα μαγαζιά είναι γεμάτα και δίνουν πολύ πιο πολλά χρήματα σε άλλου τύπου μαγαζιά. Και ενώ τα μπουζούκια, για να μην λέμε τώρα, θα το μάθει που δεν έχω κανένα θέμα. Έχω πάει και έχω διασκεδάσει σε μπουζούκια. Αλλά όμως βλέπεις ότι γίνεται πανικός, ας πούμε, και η σαμπάνια ρέει. Όχι από όλους, αλλά όμως βλέπεις ότι δίνουν λεφτά για διασκέδαση. Τέτοιου τύπου εννοώ. Και εντάξει, οπότε δεν νομίζω ότι είμαστε υπερβολικοί σε κάτι ώστε να μην έρθουν να δουν τους γκαζόζα. Σας συνηγόρο στους διαβόλους αυτό που είπες πριν, θα αλλάζετε το στυλ σας για να γίνετε κάτι πιο εμπορικό. Τι πιο εμπορικό από αυτό που είμαστε. Εννοώ ότι έχω συνδέσει τον μέσο Έλληνα με μπουζούκια, με τζατζίκι, με Greek salad και μουζάκα. Αν ρωτάς αν θα βάζαμε μπουζούκι μέσα. Ναι, άμα θα το κάνατε, ναι. Νομίζω όχι, ότι δεν είναι το στυλ μας αυτό. Δεν πιστεύω ότι θα κάναμε εκεί. Προσωπικά εγώ δεν την έχω ζήσει αυτή τη μουσική καθόλου, οπότε δεν μου βγαίνει και να τη γράψω γενικά. Ο Αρίωνας από την άλλη τα ακούσματά του είναι λίγο πιο αλλού. Ναι, εμένα είναι λίγο πιο British pop κτλ. Αλλά όμως θέλω να έχω γενικά παντού ακόμα. Όπως είπα, έχω πάει και στα μπουζούκια. Και έχω διασκεδάσει στα μπουζούκια. Το τι όμως θέλω να τραγουδάω, το τι μπάντα θέλω να έχω ή το τι ακούω στο σπίτι μου είναι κάτι διαφορετικό τελείως. Ζω σε αυτή τη χώρα. Το νούμερο ένα θεωρώ στη διασκέδαση τη μουσική αυτή τη στιγμή είναι τα μπουζούκια. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί τόσο πολύ μια ροκ σκηνή στην Ελλάδα, έτσι, όσο είναι τα μπουζούκια. Τα οποία μπουζούκια όμως φιλοξενούν και το δικό μας είδος μουσικής. Δηλαδή είναι ένας χώρος ο οποίος ουσιαστικά έχει και τη μοντέρνα μουσική στο άνοιγμά του. Οπότε ναι. Μπορεί να μας συναντήσει και σε κάτι τέτοιο. Ναι. Απλά θα περιμένουμε πολλά πράγματα. Αυτό ξέρουμε καλά, δεν θα μας δει να παίζουμε μπουζούκια, αλλά μπορεί να μας δει σε ένα τέτοιο χώρο να υποστηρίζουμε το δικό μας κομμάτι. Ναι. Γενικά πλέον θέλουμε να τα δένουμε όλα. Απλά πάντα θα υπάρχει το μπουζούκι, το λαϊκό και όλο αυτό. Το μεγαλύτερο σας όνειρο για το group. Σε ποιο φεστιβάλ. Κάμια Eurovision, ξέρω εγώ. Όχι, το Super Bowl, αυτό που λέγαμε. Εκεί, στο half time. Είναι μεγάλο όνειρο, αλλά πάντα ονειρευόμαστε. Εσύ ρωτήσεις. Για κάποιο Eurovision, όπως είπες και εσύ, θα θέλατε να θυμηθούμε εκεί. Να εκπροσωπείτε την Ελλάδα. Προσωπικά, εγώ δεν είχαμε χαλή καθόλου. Δεν ξέρω τα παιδιά πώς το πήγαμε. Εδώ πήγε ο Timberlake σαν guest. Κάπως έτσι πηγαίναμε. Ναι, γιατί όχι, εμπορική μπάντα είμαστε, δεν το κρύβουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Μας καλέσατε πολύ. Αυτή ήταν η Γκαζόζα για το τι μουσική ακούει ένας ρεπατάκος. Μπορείτε να κάνετε like στη σελίδα τους, να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και γενικώ να μας αγαπάτε. Ευχαριστούμε πολύ. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μαύρο. Φοβάμαι τις κατσαρίδες. Η αγαπημένη μου μυρωδιά είναι η γυναικεία. Το αγαπημένο μου ρούχο είναι η στρατιωτική μου βερμούδα. Το μεγαλύτερο ταξίδι που θέλω να κάνω είναι στη Νέα Ζηλανδία. Η μεγαλύτερη μουσική σκηνή που θα ήθελα να παίξω είναι το Wembley, Wembley Arena. Το μεγαλύτερο μου άγχος είναι να μην είμαι μόνη στα γεράματα. Δεν αποχωρίζομαι ποτέ το σκύλο μου τον Κώστα. Όταν ήμουν μικρός ήθελα να γίνω Βενζινοπόλης. Με έχει στιγματίσει ο Bob Ross. Αγαπημένος προορισμός είναι η Μπιφτεκούπολη στην Γλυφάδα. Αγαπημένος μου ήχος είναι το καμπανάκι του φούρνου προκριμάτων, το φαγητό είναι έτοιμο. Το αγαπημένο μου αυτοκίνητο είναι ο McQueen φυσικά. Αυτή που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Σε έναν άνθρωπο με ενοχλεί το ψέμα. Το όνομα που θα έκανα τατουάζ είναι Ναγιά και είναι της κυλίτσας μου. Το χειρότερο τραγούδι που έχω ακούσει. Μεθυσμένος μπαίνω στο κλαμπ. Dab. Το αγαπημένο μου φαγητό. Μακαρόνια με κιμά. Το αγαπημένο μου φυτό. Η καρπουζιά. Το αγαπημένο μου ποτό. Η πόρτο.